Είχαμε αποκλειστικές πληροφορίες ότι θα είσαι με την Τωρέτα στο Κάνε Παζάρι, συμπαρουσιαστής. Και ήταν σίγουρο. Τι έγινε τώρα τελευταία στιγμή? Ξέρεις ότι στην τηλεόραση τίποτα δεν είναι σίγουρο. Γι' αυτό δεν μπορούσα κι εγώ να βγω να πω κάτι, αν δεν μου έχουν δώσει το OK και δεν έχουμε δώσει τα χέρια. Από εκεί πέρα, ναι, πέρασα, μιλήσαμε, μου άρεσε η ιδέα, μου άρεσε η Τωρέτα γιατί τα βρίσκουμε πολύ ωραία. Έκανες δοκιμαστικό? Ναι, μαζί, να δούμε πώς τα βρίσκουμε, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, ξέρεις πώς γίνονται όλα αυτά. Είναι θέμα καναλιού, επιλέγει το κανάλι. Εντάξει. Είναι και αυτό ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ, το ότι έφυγες από την εκπομπή της Ελένης και έδωσες και μια συνέντευξη. Θεωρώ ότι σε αυτή τη συνέντευξη υπήρχε μια αντίφαση. Δηλαδή, από τη μία έλεγες, ναι, η Ελένη καλύτερη, δεν έχει ανάγκη τίποτα, μπουρου μπουρου μπουρου. Και μετά διαβάζω ένα κομμάτι που λες ότι χάθηκε η ψυχραιμία. Ότι καλό είναι να μην χάνεται η ψυχραιμία, γιατί χάνεται η μπάλα όταν χάθηκε η ψυχραιμία. Είπα ότι όντως απασχολεί οποιονδήποτε, ακόμα και εμένα που είμαι ο τελευταίος τροχός αμάξι στην τηλεόραση. Και εμένα είχα μπει στο τρυπάκι το, να κοιτάω τα νούμερα. Αλλά θεωρώ ότι η Ελένη δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να απασχοληθεί τόσο, να εκνευριστεί τόσο, να χάσει την μπάλα. Γιατί το ξέρει τόσα χρόνια να το κάνει. Ξέρει πώς ακριβώς θα πουσάρει την εκπομπή της, ξέρει πώς θα κάνει κάτι καινούριο. Ξέρει. Από εκεί και πέρα, μάλλον. Τυπώθηκε λάθος. Η εκπομπή της Ελένης δεν είχε τόσο πολύ χώρο στο να κάνω αυτά τα πράγματα που ήθελα να κάνω. Θεωρείς ότι η δική σου φυγή είχε να κάνει με τα νούμερα, επειδή θεωρούσε ότι πρέπει να είσαι μια. Αλήθεια είναι μια από κοινού απόφαση. Δεν είχε να κάνει με τα νούμερα. Είναι θέμα, κοίταξε, εγώ δεν έχω να κάνω με τα νούμερα, ούτε με τη σύνταξη της εκπομπής. Αυτό το θέμα έχει η αρχισυνταξία. Αυτή νομίζω αναλαμβάνει την ευθύνη όλη του. Σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται Ελένη. Ούτε η Ελένη φταίει, ούτε εμείς ήμασταν τα εκτελεστικά όργανα.